Πώς ονομάζεστε και ποιον φορέα, εταιρεία εμπροκειμένου, εκπροσωπείτε? Μάλιστα, το όνομά μου είναι Χάρης Γκούλιος. Είμαι εμπορικός διευθυντής στην εταιρεία Υπηρεσίες Ανοιχτής Τεχνολογίας ΑΕ. Άρα λοιπόν είστε στον ιδιωτικό τομέα, δεν χρειάζεται να το ρωτήσουμε αυτό. Σε ποιον κλάδο, πείτε μας πιο αναλυτικά, δραστηριοποιείται η εταιρεία σας? Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στην παροχή λύσεων πληροφορικής, κυρίως για το δημόσιο τομέα. Οι πελάτες μας είναι δήμοι, περιφέρειες, υπουργεία και οι οργανισμοί που έχουν να κάνουν με την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης. Πόσα άτομα απασχολεί η εταιρεία σας και ποια είναι η δική σας θέση και ο ρόλος σας σε αυτήν? Η εταιρεία μας απασχολεί σήμερα 120 άτομα σε όλη την Ελλάδα, εκ των οποίων τα 100 βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη και τα 20 περίπου στην Αθήνα. Ποιοι είναι οι επιχειρησιακοί στόχοι της εταιρείας σας για το προσεχές μέλλον? Οι επιχειρησιακοί στόχοι της εταιρείας έχουν να κάνουν με δύο βασικά αντικείμενα. Το ένα είναι η παροχή, η δημιουργία λογισμικού για τους φορείς που προαναφέραμε και το δεύτερο είναι η παροχή υπηρεσιών που συνοδεύουν το λογισμικό. Ποιοι είναι οι επιχειρησιακοί στόχοι λοιπόν της εταιρείας σας? Ο βασικός επιχειρησιακός στόχος που εξυπηρετείται από την εταιρεία τα τελευταία 20 χρόνια έχει να κάνει με την παροχή λύσεων για τις διοικητικο-οικονομικές υπηρεσίες των φορέων του δημοσίου με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Τελευταία τετραετία όμως αναπτύσσουμε τακτικές που εξυπηρετούν τη στρατηγική των σχέσεων απευθείας με τους τελικούς αποδέκτες των υπηρεσιών μας, που είναι είτε οι πολίτες των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, είτε οι φοιτητές των εκπαιδευτικών ευρημάτων, για παράδειγμα. Οι λύσεις που αναπτύσσουμε, με λίγα λόγια, έχουν να κάνουν με την απευθείας παροχή, όπως για παράδειγμα οι λύσεις του smart parking, οι λύσεις της έξυπνης διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Με λίγα λόγια, προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα το αντικείμενο των έξυπνων πόρων. Χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε τεχνολογία cloud computing στην εταιρεία σας ή για αυτές τις εφαρμογές, για την υποστήριξη ή την ανάπτυξη αυτών των εφαρμογών? Όσον αφορά το βασικό στόχο της εταιρείας, το οποίο προανέφερα, δηλαδή τις διοικητικο-οικονομικές λύσεις, δεν αξιοποιούμε αυτή τη στιγμή υπηρεσίες cloud. Αυτό που προετοιμάζουμε για τις λύσεις των έξυπνων πόλεων έχει οπωσδήποτε να κάνει με υπηρεσίες cloud. Υπηρεσίες cloud που θα βασίζονται σε έναν τρίτο πάροχο. Αυτή τη χρονική στιγμή όμως, όπως είπα, δεν αξιοποιούμε υπηρεσίες cloud. Τι πλεονεκτήματα θεωρείτε ότι θα σας προσφέρει το cloud και το σκέφτεστε? Το cloud εκτιμούμε ότι θα μπορούσε να συνεισφέρει σε δύο βασικούς τομείς. Πρώτον, να παρέχει εξοικονόμηση πόρων, οικονομικών πόρων. Μέσω τη χρήση του cloud εκτιμούμε ότι θα εξοικονομήσουμε πόρους που θα μπορούσαμε να τοποθετήσουμε στο βασικό αντικείμενο της εταιρείας, που είναι η παραγωγή λογισμικού και παροχή υπηρεσιών. Μέσα από το cloud πιστεύουμε ότι τα πλεονεκτήματα όσον αφορά τη χρήση από τους τελικούς αποδέκτες των υπηρεσιών μας θα είναι πολλαπλά. Τρία σημαντικά. Ποια πιστεύετε πως είναι τα εμπόδια για την ευρύτερη χρήση υπηρεσιών cloud computing και από την εταιρεία σας και από τους πελάτες σας, αφού έχετε συνολική εποπτεία? Το βασικό θέμα που έχει να κάνει με τους συνεργαζόμενους φορείς είναι το ζήτημα της νομικής υπόστασης. Με ποια έννοια? Πολλοί φορείς θεωρούν ότι δεν υπάρχει ακόμη το δεσμικό πλαίσιο που να καλύπτει τα ζητήματα της ασφάλειας των δεδομένων όταν αυτά δεν βρίσκονται εδώ στο φορέα. Αυτή είναι η βασική θεώρηση όσον αφορά τους φορείς με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Από τη δική μας πλευρά, το βασικό ζήτημα που τίθεται όσον αφορά την αξιοποίηση των υποδομών του cloud είναι ότι πιστεύουμε ως παραγωγή καινοτομίας και τεχνολογίας ότι μπορούμε να αντιθασεύσουμε ορισμένες φορές τα πράγματα καλύτερα από ό,τι στην πραγματικότητα. Με την έννοια αυτή, έχουμε την άνεση να υλοποιούμε τέτοιου είδους υποδομές αλλά και να τις ελέγχουμε εντός της εταιρείας μας. Αυτό μας δίνει μια περισσότερη σιγουριά, η οποία όμως έχει και κάποιες συνέπειες. Οι συνέπειες έχουν να κάνουν με αυτό που προείπαμε, ότι χρειάζεται να επενδύεις ανθρώπινους πόρους στη δημιουργία υποδομών εντός της εταιρείας, που σημαίνει ότι αυτούς τους ανθρώπινους πόρους δεν τους έχει στη διάθεσή σου την παραγωγή της καινοτομίας και της τεχνολογίας. Δένει με την επόμενη ερώτηση, που είναι:
Ποιες δεξιότητες λοιπόν θα αναζητούσατε από κάποια στελέχη της εταιρείας σας προκειμένου να διευρύνετε την χρήση των υπηρεσιών cloud computing και εντός και προς τους πελάτες? Ποιες δεξιότητες? Οι βασικές δεξιότητες που κατά τη γνώμη μας απαιτούνται για την διαχείριση υποδομών cloud έχουν να κάνουν με τουλάχιστον με δύο βασικές περιοχές. Η μία περιοχή έχει να κάνει με την τεχνογνωσία όσον αφορά στις τηλεπικοινωνίες και η δεύτερη έχει να κάνει με τις βασικές υποδομές του cloud, δηλαδή το πώς διαχειρίζουμε υποδομές των servers, διαχειρίζουμε υποδομές της διαχείρισης των δεδομένων. Ένα τρίτο βασικό στρατηγικό κομμάτι που μου έρχεται αυτή τη στιγμή είναι και οι δεξιότητες που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των δεδομένων. Λόγω του γεγονότος ότι είμαστε πιστοποιημένοι κατά ISO 27001, θεωρούμε ότι δεξιότητες, τεχνογνωσία, ειδικά στον τομέα της ασφάλειας που έχουν να κάνουν με τους δημόσιους φορείς, είναι προαπαιτούμενο για την οικοδόμηση υποδομών cloud. Και δένει απολύτως και με την επόμενη ερώτηση, που είναι: θεωρείτε πως υπάρχουν ζητήματα εμπιστευτικότητας και ασφάλειας των δεδομένων στην περίπτωση που θα βρίσκονταν αποθηκευμένα σε άλλον χώρο ή και χώρα? Και αν ναι, υπάρχουν ζητήματα δηλαδή, θεωρείτε ότι υπάρχει επαρκές νομικό πλαίσιο για την προστασία της εταιρείας σας ή και των πελατών σας από αθέμητη χρήση τους των προσωπικών δεδομένων που ενδεχομένως αποθηκεύονται στο cloud? Η δική μας θεώρηση είναι ότι όσο εμπιστευόμαστε τις οικονομικές εμπορικές συναλλαγές σήμερα, οποιασδήποτε φύσης, τόσο θα πρέπει να εμπιστευόμαστε και τη μεταφορά των δεδομένων. Σήμερα πλέον η ηλεκτρονικοποίηση έχει επιτρέψει να γίνονται ηλεκτρονικές αγορές σε όλο τον κόσμο με μια κίνηση από οπουδήποτε και να βρισκόμαστε. Η ασφάλεια αυτή των οικονομικών και εμπορικών συναλλαγών είναι δομημένη με ένα τέτοιο τρόπο που μπορεί να μεταφερθεί εύκολα και στη διαχείριση των δεδομένων των φορέων. Εμείς δεν βρίσκουμε κανένα θέμα σε αυτό. Θεωρούμε ότι τα δεδομένα είναι τόσο ασφαλή όσο και οι οικονομικές συναλλαγές που γίνονται σήμερα, όπου και να βρίσκονται αυτά. Είτε βρίσκονται σε χώρους στην Ελλάδα, είτε βρίσκονται σε χώρους εκτός Ελλάδας. Το θεσμικό πλαίσιο εκτιμούμε ότι από την καθαρά νομική πλευρά του δεν παρέχει την ασφάλεια, ας το πούμε έτσι, για την διαχείριση των δεδομένων. Η πρακτική και τεχνολογική πλευρά όμως πιστεύουμε ότι είναι ικανή να διασφαλίσει ένα τέτοιο επίπεδο που θα θεωρούνται τα δεδομένα ασφαλή. Άρα οι νομικοί πρέπει να παρακολουθήσουν και να συνεργαστούν με τους πληροφορικάριους. Ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό, οι νομικοί θα πρέπει να διασφαλίσουν και το επόμενο στάδιο. Το επόμενο στάδιο μετά το cloud είναι να γίνονται ηλεκτρονικές συναλλαγές όσον αφορά, δεν είναι μόνο διαχείριση των απλών δεδομένων, των φορέων αυτή καθ' αυτή, τα δεδομένα για παράδειγμα ενός δημοτολογίου, τα δεδομένα μιας λογιστικής οικονομικής διαχείρισης, είναι και η επόμενη συναλλαγή, η συναλλαγή των ηλεκτρονικών πληρωμών. Κάτι το οποίο δεν έχει προβλεφθεί ακόμα. Είμαστε σε μια χώρα, να το αναπτύξω λίγο παραπάνω, όπως και αξιοποιήσουμε και τον χρόνο που δεν το κάναμε τόσο καλά. Είμαστε μια χώρα που σήμερα ακόμη συζητούμε για το θέμα της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων. Έγινε τις προηγούμενες ημέρες μια ημερίδα στο Απιθύτα που αφορούσε το OGP και μέσα αυτή την ημερίδα προανήγγειλε ο υφυπουργός ο κ. Βενναδάκης αυτό που θα έπρεπε να είναι αυτονόητο εδώ και πολλά χρόνια, ότι θα επιβάλλει την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων. Ότι η φυσική φύλαξη των εγγράφων δεν θα είναι απαραίτητη προϋπόθεση και ότι ένα έγγραφο δεν μπορεί να θεωρείται έγγραφο αν δεν διακινηθεί ηλεκτρονικά. Η αντίπερα όχθη αυτό που είχαμε μέχρι σήμερα. Άρα, με λίγα λόγια, βρισκόμαστε σήμερα αρκετά πίσω σε σχέση με τα ζητούμενα και σε σχέση με αυτά που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε αρκετή δουλειά να κάνουμε στον τομέα της διαχείρισης της πληροφορίας αυτής καθ' αυτής και της διοικητικής ιδιαίτερα πληροφορίας. Το αντικείμενο του cloud έρχεται και η προετοιμασία θα πρέπει να είναι και από τη δική μας πλευρά αρκετά γρήγορα. Αυτά. Σας ευχαριστώ. Ήθελα να πω κάτι για το καινούργιο νόμο, αλλά δεν είναι.